Δορυφορικές φωτογραφίες που αναλύθηκαν από το Δορυφορικό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν ότι το 30% των κτηρίων της Λωρίδας της Γάζας έχει καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την Ισραηλινή επιχείρηση στον πυκνοκατοικημένο Παλαιστινιακό θύλακα. Αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο μιας προτινόμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που θα περιλαμβάνει παρατεταμένες παύσεις στις μάχες και ανταλλαγές Ισραηλινών ομήρων με Παλαιστίνιους κρατουμένους. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα δρόμος για αυτό το ενδεχόμενο. Η επιμονή για μεγάλης κλίμακας απελευθέρωση κρατουμένων αλλά και τερματισμό των μαχών έρχεται σε αντίθεση με την πρόταση πολλών σταδίων που υπέβαλαν αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, το Ισραήλ, το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτή η πρόταση δεν περιλαμβάνει μόνιμη κατάπαυση του πυρός, καθώς οι Ισραηλινοί ηγέτες επαναλαμβάνουν ότι θα συνεχίσουν να πολεμούν μέχρι να συντριβεί η Χαμάς. Από τις 7 Οκτωβρίου περισσότερα από 27.100 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περισσότερα από 66.300 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του ελεγχόμενου από την Χαμάς Υπουργείου Υγείας στη Γάζα. Η σύγκρουση έχει εκτοπίσει το 85% του πληθυσμού και έχει οδηγήσει το 1 τέταρτο από αυτό να ζει πλέον σε συνθήκες ακραίας πείνας. Η περιοχή στο Χάν Γιουνίς αποτέλεσε τον βασικό στόχο της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ τις τελευταίες εβδομάδες. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν καταφύγει νότια στην συνοριακή πόλη Ράφα. Τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες Παλαιστίνοι συνέχισαν να φεύγουν προς τον νότο, ο οποίος ήδη φιλοξενεί πάνω από το ίμιση του πληθυσμού της Γάζας, περίπου 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι περισσότεροι ζουν σε αυτοσχέδιες κατασκευές, σκηνές ή στο ύπαιθρο. Η Ράφα μετατρέπεται σε μια χύτρα ταχύτητας της απελπισίας και της απόγνωσης και φοβόμαστε για αυτό που ακολουθεί. Την ίδια ώρα προβλήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στον ερχομό και την διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Χαρακτηριστικό ότι δεκάδες διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν την είσοδό της την Παρασκευή στο συνοριακό πέρασμα Νιτζάνα με το Ισραήλ.